Η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια ακόμη άσφαιρη ανταλλαγή πυρών στην αντιπαράθεση ανάμεσα στα αστικά κόμματα με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ξεκίνησαν εδώ και μήνες και συνεχίζονται χωρίς βέβαια να κουμπούν την ουσία της υπόθεσης που είναι το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΥΠ. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο δεν έτυχε. Είναι κοινό έργο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν συνδιαμορφώσει, το έχουν ψηφίσει και εδώ και στην Ευρωβουλή. Ως κυβέρνηση ο καθένας τους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΔΑΕ, έχει να επιδείξει αύξηση του αριθμού των νόμιμων επισυνδέσεων την εποχή της διακυβέρνησής του ο καθένας. Όλοι δηλαδή έχουν βάλει το μέλι, το δάχτυλο στο μέλι των παρακολουθήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο και τα τρία κόμματα σήμερα δεν βγάζουν τσιμουδιά για το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου και των ευθυνών τους για την διαμόρφωσή του. Αποφεύγουν σαν το διάβολο το λιβάνι να αναφερθούν στις παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ από το 2016. Οι δημοκρατικές τους ευαισθησίες είναι φανερό ότι είναι αλακάρντ. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε ένα διαρκές γαϊτανάκι εναλλαγής ρόλων. Κάποιος από αυτούς κυβερνάει, κάποιος προσποιείται ότι διαφωνεί και καταθέτει προτάσεις δυσπιστίας. Αυτό έγινε και χθες. Όμως δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Δεν μπορούν να εξαπατούν με τις πρακτικές τους παραπέρα το λαό, τους εργαζόμενους. Πίσω από τον τόρο που σηκώνουν κάθε φορά αυτές οι δήθεν προτάσεις δυσπιστίας βρίσκεται η στρατηγική τους σύμπλευση. Η ταύτιση όλων τους με την πιο βαθιά ταξική απάνθρωπη πολιτική. Μια πολιτική με διαρκή μνημόνια, αντιλαϊκά μέτρα που στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που τσακίζει τις λαϊκές ανάγκες. Το μότο της πλειοψηφίας των ομιλητών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι αυτοί είναι οι χειρότεροι, εννοούν της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση, είναι η χειρότερη, η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος. Είναι η κυβέρνηση που πρέπει τώρα να φύγει. Και αν το ερώτημα είναι ποιος να φύγει και ποιος να μείνει, η απάντηση βρίσκεται στο να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, μα ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ έχει υπερψηφίσει το 50% των κυβερνητικών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το κοινάλ το 75%. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που ως κυβέρνηση έταζε κατάργηση των μνημονίων και τελικά φόρτωσε ένα ακόμα μνημόνιο στην πλάτη του λαού? Η απάντηση είναι βέβαια ότι αυτός ήταν. Αλλά στο δούμε και ανάποδα. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση σε σχέση με τον νομοθετημένο αντιλαϊκό βόρβορο που παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτε απολύτως. Με μόνη εξαίρεση τον εκλογικό νόμο. Δεν υπάρχει κανένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που να κατάργησε η Νέα Δημοκρατία. Τόσες μεγάλες διαφορές έχει η πολιτική τους. Το ΚΚΕ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει μομφές κάθε μέρα. Μομφές στην πολιτική της, στο αντιδραστικό κράτος, στο σάπιο σύστημα που υπηρετεί μαζί με τα άλλα κόμματα. Τις καταθέτει μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, στα νομοσχέδια που φέρνει στη Βουλή. Δεν περιμένει τη σημερινή συζήτηση εδώ και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρει πολύ καλά ο λαός. Μομφή στην αντιλαϊκή πολιτική είναι ο αγώνας του ΚΚΕ στη Λάρκο, στη Μαλαματίνα, στη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων και αυξήσει τους μισθούς. Μομφή είναι ο αγώνας για την καταδίκη της εμπορευματοποίησης της υγείας που έχουν κάνει σημαία τους όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Μομφή καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πολιτική που εξαχριώνει τα νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο του Μεσολογγίου για παράδειγμα. Χθες περιπολικά με χειροπέδες μετέφεραν γιατρούς από τα σπίτια τους να κάνουν εφημερία στο νοσοκομείο. Σε αυτό καταθέτουμε μομφή. Εμείς καταθέτουμε μομφή και στον ΣΥΡΙΖΑ
για τη συνολική στάση του. Ψάχνουμε να βρούμε ένα ζήτημα, ένα κρίσιμο μέτωπο, όχι από τα επιμέρους για τα οποία δήθεν τσακώνεστε, αλλά από τα μεγάλα και σημαντικά, από αυτά που καθορίζουν τη ζωή, την καθημερινότητα και το μέλλον του λαού μας, που επί της ουσίας να διαφωνούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ. Δεν βρίσκουμε ούτε ένα. Από πού να αρχίσουμε? Ας διαλέξουμε το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο όλων. Την ταύτισή τους όλων των αστικών κομμάτων, κυρίως στην εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα αμερικανορωταϊκά σχέδια. Είναι μαζί στους κατεντολήν του ΝΑΤΟ εξοπλισμούς που τις ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός για να δυναμώνει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Παρέα τους έχετε ψηφίσει στη Βουλή. Είναι μαζί με την εφαρμογή των συμφωνιών με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία και άλλους επικίνδυνους παίκτες. Είναι μαζί στην πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας στα ευρωατλαντικά σχέδια και στους ανταγωνισμούς που μετατρέπουν ολόκληρη τη χώρα σε ένα πολεμικό ορμητήριο. Είναι τέλος μαζί στην άθλια πολιτική ενίσχυσης με οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και προσωπικό, της κρεατομηχανής ανθρώπων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Αιώνιο στίγμα θα παραμείνει η εικόνα όλων σας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης και Μέρα 25 να χειροκροτούν μαζί στις 7 Απρίλη του 2022 μέσα στη Βουλή την αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας και τους ναζιστές εγκληματίες των τάγματος Αζόφ. Η μομφή του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αέολη πολιτική πράξη. Η πραγματική μομφή θα είναι η μομφή του λαού, αυτή που θα κριθεί με τον αγώνα και με την ψήφο του, για να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να γίνει ο ίδιος ο λαός το αντίπαλο δέος στη σύψη και την αντιλαϊκή πολιτική, με ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιο δυνατό, για να είναι και ο λαός μας πιο δυνατός. Ευχαριστώ.